η απόψινή τηλεοπτική δίκη θα κάνει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη που αλλάζει την τροπή της πορείας της εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς για πρώτη φορά ένας από τους 35 κατηγορουμένους μιλάει μπροστά στην κάμερα, λέει άλλα πράγματα αυτά που είχε πει στον ανακριτή διαφθεράς, παραδέχεται ότι είπε ψέματα στον κύριο Ανδρεάδη και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ένας ποδοσφαιριστής ότι πράγματι στήθηκε μάτς. Μιλάει για συγκεκριμένο παιχνίδι, θα το δούμε σε λίγο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς αποκαλύπτει αυτός ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ένας από τους 35 κατηγορούμενους είναι ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αμαραντίδης. Την εποχή που έπαιζε στον αγώνα Ολυμπιακού Βέρειας 3-0 στις 6 Ιανουαρίου του 2013, ο Αμαραντίδης ήταν ο παλαιότερος παίκτης της Βέρειας. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε καταθέσει ότι ουδέποτε άκουσε στα αποδυτήρια για στήσιμο αγώνα. Όπως άκουσαν και κατέθεσαν ο προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζίδης και οι ποδοσφαιριστές Νίκος Γεωργιάς, Αλέξης Καλογέρης και Γκιγέρμο Πέρεθ. Φαίνεται ότι αυτή η διάσταση, η σημερινή που θα δώσουμε μέσα από ένα βίντεο ντοκουμέντο, όπου ανεμπόδιστα ο ποδοσφαιριστής μιλάει μπροστά στην κάμερα και ανατρέπει πλήρως την κατάθεσή του στον ανακριτή διαφθοράς Γιώργο Ανδρεάδη, λέγοντας ότι δεν είπα την αλήθεια στον ανακριτή, δεν την είπα γιατί φοβήθηκα ότι θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν είπα την αλήθεια για τον αγώνα της ομάδας μου με το Ολυμπιακό γιατί ένιωσα αφόρητη πίεση. Πίστεψα ότι θα έχανα τη δουλειά μου και μετά πολύ δύσκολα θα βρίσκα ομάδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια για να λυτρωθώ, αλλά και γιατί αποδείχτηκε ότι η στάση που κράτησα απέναντι στη δικαιοσύνη με έβλαψε. Κατέληξα κατηγορούμενος χωρίς να φταίω σε τίποτε. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο ανακριτή, τον κύριο Ανδρεάδη, που δεν κατέθεσα πραγματικά τα περιστατικά του αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 που έγινε στις αρχές του 2013. Σε εκείνο το μάτς ήμουν βασικός, το ημίχρονο έληξε 0-0 παρότι είχαμε πολλές απουσίες. Στα αποδυτήρια μπήκε όπως γίνεται πάντα ο προπονητής μας ο κύριος Καλατζίδης και μας είπε για τα αγωνιστικά θέματα. Λίγο πριν βγούμε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο μπήκε στα αποδυτήρια ο γενικός αρχηγός της ομάδας κύριος Λαναρής και μας είπε σήμερα πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπήρξε μια αναστάτωση αλλά δεν έγινε διάλογος. Θύμωσα και είπα από μέσα μου παίξε καλύτερα όσο μπορείς. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι μπορούσα αλλά χάσαμε 3-0. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι για να είμαι κατηγορούμενος. Το μόνο λάθος που έκανα είναι ότι δεν είπα στην αρχή την αλήθεια στον κύριο ανακριτή.